Γιάννης Νομικός, πρόεδρος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών του γνωστού ΡΙΑΣ, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Νομικέ, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Νομικέ, η Ινδία είναι ο νέος μεγάλος γεωπολιτικός παίχτης, ο ανερχόμενος. Δημιουργεί τον νέο δρόμο του μεταξιού που παρακάμπτει Κίνα και Πακιστάν. Έχει μπει σε όλα τα φόρα, σε όλες τις συζητήσεις και επειδή το θέμα ουσιαστικά, εγώ από εσάς το έμαθα τουλάχιστον, το έχετε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και έχετε μεταβεί ο ίδιος στην Ινδία, έχετε μιλήσει με αρκετούς αξιωματούχους. Νομίζω ότι ξέρετε τα πράγματα εκ των έσω και θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε για αυτό το φαινόμενο. Με αφορμή λοιπόν τώρα την φετινή χρονιά που η Ινδία ουσιαστικά περνάει πληθυσμιακά την Κίνα και δημογραφικά παρουσιάζει ένα εκτόπισμα και ότι είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, θα ήθελα να μας βάλετε εισαγωγικά στο θέμα και να περάσουμε στα επόμενα επίπεδα. Okay, περίφημα το θέσατε. Εισαγωγικά θέλω να πω ότι το 2015 ήμουν προσκεκλημένος από το Ίδρυμα της Ινδίας, το ονομαζόμενο Indian Foundation. Πήγα λοιπόν στο Jaipur, η οποία είναι μια πόλη κοντά στα σύνορα του Πακιστάν. Τα θέματα εκεί αφορούσαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Ασία, αλλά η συγκεκριμένη μου παρουσίαση ήταν για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση το μεταναστευτικό. Είχα την ευκαιρία να δω πάρα πολλούς Ινδούς αξιωματούχους, κυρίως και από τις κυβερνητικές υπηρεσίες τους, αλλά και αρκετούς ακαδημαϊκούς, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα ερευνητικά ιδρύματα, αυτό που λέμε δεξαμενές σκέψεις στην ελληνική γλώσσα ή think tank στην αγγλική γλώσσα. Εκεί λοιπόν άρχισα να χτίζω ένα δίκτυο γνωριμιών με ανθρώπους, το οποίο βέβαια τουλάχιστον κάθε μήνα είχαμε μια συνεχή επαφή, τι θα μπορούσε η Ινδία να παίξει σημαντικό ρόλο ως γεωπολιτική ανερχόμενη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί αυτό ήταν το ενδιαφέρον το δικό μας και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το 2015 αυτοί το βλέπανε το θέμα αυτό λίγο διαφορετικά από ό,τι το βλέπουμε σήμερα, αλλά η παρουσία μου ήταν συνεχής. Δηλαδή πήγαινα τακτικά στην Ινδία, είχα επαφές με διαφόρους αξιωματούχους, δίναμε διάφορες συνεντεύξεις, πάνω από 15-20 συνεντεύξεις για τις σχέσεις Ελλάδα, Ινδία και Κύπρο. Και ουσιαστικά και αυτοί μου πήραν συνέντευξη και εγώ τους προσκαλούσα. Κατάφερα μέσα από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκό και Αμερικανικό Μελετών να δώσω πάρα πολλές ευκαιρίες σε Ινδούς ερευνητές ώστε να γράφουν εργασίες για τις σχέσεις Ελλάδα-Κύπρος-Ινδίας στην αγγλική γλώσσα και να τα δημοσιεύουμε στο δικό μας Ινστιτούτο. Για να μην σας κουράζω, εν συντομία, δημιούργησε ένα ανθρώπινο δίκτυο μεταξύ Ελλάδος-Ινδίας-Κύπρου. Έτσι λοιπόν αυτό άρχισε να παίρνει σιγά σιγά αυτό που λέμε σε ελληνικά σάρκα και οστά. Ταυτοχρόνως υπήρχαν και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί οι οποίοι μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσω και το 2016-2017 συνέχιζα, δεν σταματούσα ποτέ να ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν η τιμόμενη χώρα. Η Ινδία ήταν η τιμόμενη χώρα. Ναι, στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση που κάναμε εκεί. Και βέβαια οι Ινδοί βλέπουν πάντοτε και την Κύπρο με ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες. Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο. Θέλω να μείνουμε. Επειδή το έχετε θίξει και σε παλαιότερες συνεντεύξεις σας, εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι σχέσεις της Ινδίας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Και αυτό. Επειδή το ξεκινήσατε με την. Με το 2019 που ήταν τιμόμενη χώρα η Ινδία στη Διεθνή Έκθεση, από εκείνο το σημείο είχαμε μία σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων πάνω στο θέμα που προέκυψε η αμυντική συμφωνία με την Κύπρο που είχαν πριν από 8 μήνες οι Ινδοί. Είχαμε την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Αθήνα, είχαμε την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων μέχρι και για κινηματογραφικές παραγωγές στη συνεργασία της Ελλάδας και της Ινδίας για τον Bollywood. Είχαμε και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Σωστό. Πού εξελίσσεται
αυτή η σχέση, γιατί έχουμε και το νέο δρόμο του μεταξύ που θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε, πολύ σωστά τα θέσατε. Βέβαια πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτή η σχέση Ελλάδας-Κύπρος-Ινδία έχει και την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, γιατί ο κύριος Μόντις, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, είχε πάει στο Κογκρέσο. Αμέσως μετά πήγε επίσκεψη στην Κύπρο, συγγνώμη, στην Αίγυπτο. Και αμέσως από την Αίγυπτο είχε πάει βέβαια για τους BRICS κάτω στην Νότια Αφρική, αλλά ήρθε και εδώ. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, επειδή διατηρώ μια επαφή με γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι ειδικής καταγωγής, συνειδητοποιώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει τη στήριξή τους για τη σχέση της Ινδίας με την, φυσικά με την Ελλάδα και την Κύπρο και ιδιαίτερα και με το Ισραήλ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Πού οδηγούν τώρα όλα αυτά? Αυτά οδηγούν ότι η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι ένα μεγάλο αντίβαρο ως προς ένα σημείο για την διείσδυση της Κίνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία των Ινδών επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς που προαναφέρατε είναι σημαντικό. Όσον αφορά τώρα τη δική μας τη χώρα, πάντοτε σε συνεντεύξεις που έδινα έλεγα ότι είναι η παρουσία των Ινδικών ενόπλων δυνάμεων και το πολεμικό ναυτικό και η αεροπορία και οι ειδικές δυνάμεις είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας να βρίσκονται εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα όπως οι Πακιστανοί έχουν και μία φρεγάτα κοντά στα τουρκικά σύνορα και σταθερμένη, καλό είναι να υπάρχει και μία αντίστοιχη παρουσία. Βέβαια οι Ινδοί το βλέπουν διαφορετικά. Οι Πακιστανοί εμπλέκονται πάρα πολύ με τα παραπολίματα του Κασμίρ. Εκεί βέβαια η Τουρκία έχει και αυτή το δικό της ρόλο που μαζί με τους Πακιστανούς εντός εισαγωγικών γεωπολιτικά ενοχλούν την Ινδία με το Κασμίρ. Λοιπόν, και οι Ινδοί είδαν ότι από τη στιγμή που εισέρχονται στα δικά τους χωρικά ύδατα, γεωπολιτικά χωρικά ύδατα, λοιπόν, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι, θα έλεγα, οι γεωπολιτικές γέφυρες και γεωοικονομικές γέφυρες προς την Ευρώπη. Άρα βλέπουν δύο σταθερές γεωπολιτικά χώρες. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν δύο γεωπολιτικές σταθερές για αυτούς. Λοιπόν, στο χώρο μας βλέπουν την Αίγυπτο, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη οικονομική βάση. Βλέπουμε την Βόρεια Αφρική, τι γίνεται με την Αλγερία, την Λιβύη. Βλέπουμε η Τουρκία, η οποία βέβαια βρίσκεται σε μια πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αλλά εδώ στην Ανατολική Ευρώπη που θέλουν να επενδύσουν οι Ινδοί και στρατιωτικά και βιομηχανικά και συστατικά, αλλά ιδιαίτερα θέλουν να βρουν τρόπο να έχουν επαφές με τους Έλληνες εφοπλιστές. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό όσον αφορά το LNG στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ινδία είναι μια χώρα ανερχόμενη, έχει περάσει σε πληθυσμό την Κίνα, έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, βέβαια δεν στρέφεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, αν θέλετε να το πω, γιατί είναι μια μεγάλη χώρα που έχει τη δική της εξωτερική πολιτική. Δηλαδή είναι στους BRICS, η οποία έχει μια σχέση και με τη Ρωσία, με την Κίνα και τη Βραζιλία και τις άλλες χώρες, διατηρεί στενή σχέση και με τις ΗΠΑ, θέλει να αναπτυχθεί και στην Ευρώπη. Ήδη ο Πρωθυπουργός κ. Μόντι είχε πάει και στις σκανδιναβικές χώρες. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Ευρώπη. Αλλά η γέφυρα που βλέπουν, το παράθυρο που βλέπουν ότι για να καταφέρουν να έρθουν στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα, την οποία έχουν, από ό,τι μπορώ να σας πω, όταν βρέθηκα στην Ινδία, έχουν ανεκτήμητη αξία για την Ελλάδα. Την θεωρούν μια χώρα η οποία είναι σταθμός για τη δημοκρατία, σταθμός για τη σταθερότητα. Και η ιστορία τους πάντοτε είναι πολύ κοντά τους και αναφέρομαι βέβαια και στο περιστατικό του μεγάλου Αλεξανδρού, ο οποίος έχει αφήσει τα ίχνη του στην Ινδία και οι Ινδοί ποτέ δεν το ξεχνούν αυτό. Άρα η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ευπρόσδεκτες έτσι στον αναπτυξιακό χάρτη της Ινδίας. Είμαστε φιλικά προσκύμενοι σε αυτούς. Τώρα το θέμα σε αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι
και το είδα από το 2015 μέχρι το 2023, θα πρέπει εμείς να έχουμε χαρτογραφήσει τις ανάγκες μας. Δηλαδή πρέπει να τους πούμε ξεκάθαρα τι θέλουμε εμείς από αυτούς. Δηλαδή θέλουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες, θέλουμε στρατιωτικές ασκήσεις μαζί τους, θέλουμε την παρουσία του ειδικού ναυτικού εδώ, θέλουμε μια φρεγάτα του ειδικού ναυτικού να παραμένει σε ελληνικά νερά, θέλουμε να έρχονται πιο τακτικά εδώ, θέλουμε να έχουμε ασκήσεις και ανταλλαγές στρατιωτικών στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη Σχολή Ευελπίδων. Θέλουμε δηλαδή να αναπτύξουμε σχέσεις μας σε όλους τους τομείς, κυρίως στα θέματα ασφάλειας, στα θέματα επιχειρηματικότητας, στα θέματα διασκέδασης, όπως είπατε, με τον Bollywood, στα θέματα της ναυτιλίας, γιατί αυτούς τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η ναυτιλία, κυρίως η ελληνική ναυτιλία. Όλα αυτά είναι σημεία που η Ελλάδα μπορεί να τα αναπτύξει, να έχει μια στρατηγική βάθους. Να μην είναι δηλαδή μόνο τι θα προκύψει τον πρώτο χρόνο ή τον δεύτερο χρόνο, να έχουμε μια στρατηγική βάθος. Επομένως, όταν κάποιοι αξιωματούχοι υπογράφουν διάφορα έγγραφα κτλ., να μην προσπερνούνται αυτά. Δηλαδή, οι επόμενες κυβερνήσεις, τώρα είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όταν έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση που θα είναι εντελώς διαφορετικός, κάποιος άλλος πρωθυπουργός, αυτή η σχέση να συνεχίζεται. Να υπάρχει μια στρατηγική βάθος, γιατί από ό,τι είδα η Ινδοί, λόγω ότι ήταν και αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, διατηρούν το αγγλοσαξονικό μοντέλο στις δραστηριότητές τους. Δηλαδή, όταν μιλούν, σκέπτονται για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που εμείς, οι Κύπροι το αντιλαμβάνονται αυτό, γιατί είναι λίγο πολύ στο ίδιο μήκος κύματος με τη δική του νοοτροπία. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να συνεργαστούμε μαζί τους και να έχουμε κάτι επικοδομητικό από τη δική μας πλευρά και να είμαστε win-win και από τις δύο πλευρές, θα πρέπει να παραμένουμε σταθεροί σε αυτά που έχουμε υπογράψει και σε αυτά τα οποία τους έχουμε υποσχεθεί. Γιατί είναι μια χώρα που αν δουν ότι ουσιαστικά λέμε πολλά και χρονοτριβούμε ή η γραφειοκρατία μας επιτρέπει να μην ανταποκριθούμε και βάζουμε διάφορα εμπόδια για άλλους λόγους, αυτό τους αποθαρρύνει, αυτό το είδα έντονα. Αυτό που τους είχα χαροποιεί είναι να έχει τακτική επαφή μαζί τους, να αισθάνονται ασφαλείς κυρίως ότι αυτό είναι. Και από εκεί και πέρα θα δείτε μια εντελώς διαφορετική επικοδομητική σχέση με τους Ινδούς. Είναι μεγάλη χώρα, ανταγωνίζονται τους Κινέζους, ανταγωνίζονται και τους Ρώσους. Αν μου το επιτρέψετε να το πω και αυτό, ανταγωνίζονται και τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Λοιπόν, άρα τους Ινδούς θα ήθελαν να τους έχουν όλους κοντά. Από κοντά δηλαδή, για δικούς τους λόγους. Τώρα, συμμετέχουν ενεργά στους BRICS. Θέλω να το δούμε λίγο, αλλά πριν από αυτό, εγώ κρατώ ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνα και Ινδία, και εδώ να πούμε, κύριε Νομπιέ, ότι δεν είναι απλό πράγμα. Έχουν φτάσει η Κίνα και η Ινδία στα βόρεια και ανατολικά σύνορά τους, έχουν φτάσει σε θερμά επεισόδια με θανάτους στρατιωτών. Δηλαδή είναι υψηλός ανταγωνισμός εκτός τα εμπορικά και τα γεωπολιτικά. Έχουν φτάσει, ας πούμε, σε σημείο να έχουμε θανάτους στρατιωτών. Πολύ ωραία μας εξηγήσατε τον τρόπο διείσδυσης αυτού του ανταγωνισμού των χωρών της Κίνας και της Ινδίας. Να πούμε μόνο ότι το Πακιστάν είναι άσπονδος εχθρός με την Ινδία ιστορικά. Έχουν πολύ μεγάλα θέματα του παρελθόντος ιστορικά και επειδή το Πακιστάν είναι στην ίδια γραμμή με την Τουρκία, έχουν δηλαδή ένα συμμαχικό πλαίσιο, αυτό ευνοεί πάρα πολύ την Κίνα. Εκεί λοιπόν τώρα είναι η ανάγκη ας πούμε που πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, νομίζω, για να περάσει αυτό το νέο δρόμο του μεταξιού. Και θέλω να μας πείτε για αυτό το νέο δρόμο του μεταξιού. Γιατί πλέον όλοι συζητάνε για τις σχέσεις της Ινδίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Και με αυτό όμως παρακάμπτεται η Κίνα και η Τουρκία. Σωστό. Πολύ σωστά το θέσατε. Αρκεί να σας πω τώρα ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν, το ISI, έχει πολύ στενή σχέση με την Τουρκία.
Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών, η ΜΙΤ, και οι πακιστανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η ISI, λειτουργούν σε πάρα πολύ κλειστό βαθμό. Έχουν μια αδερφική σχέση. Αυτό λοιπόν επηρεάζει πάρα πολύ το θέμα, το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο για την Ινδία, το Κασμίρ. Ένα αυτό. Βέβαια, η σχέση του Πακιστάν κυρίως με τη Τουρκία επηρεάζει πάρα πολύ και την Ινδία. Πώς την επηρεάζει, και θα σας πω πώς γίνεται αυτό. Έχει μια μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα η Ινδία, η οποία είναι Ινδοί μουσουλμάνοι. Λοιπόν, δεν είχαν την ευκαιρία ποτέ οι Πακιστανοί, βέβαια, και σε αυτό εξυπηρετεί και τους Κινέζους, αλλά σε ένα μικρό βαθμό και τους Τούρκους, να δημιουργούν διάφορες παράγοντες, λοιπόν, αστάθειας στην μουσουλμανική κοινότητα, η οποία είναι Ινδοί υπήκοοι στην Ινδία. Αυτό το έχουν αντιληφθεί οι αντίστοιχες μυστικές υπηρεσίες της Ινδίας, οι ονομαζόμενες ρόγου, οι οποίες είναι πάρα πολύ επαγγελματικές. Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπετε ότι η σχέση Πακιστάν, Τουρκία και Κίνας λειτουργούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργήσουν όσο περισσότερα προβλήματα μπορούν εσωτερικά στην Ινδία, να μειώσουν την γεωοικονομική της αξία και τη γεωπολιτική της αξία, και γίνονται πάρα πολλά επεισόδια, όπως πολύ σωστά τα είπατε, στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Κίνας, και οι χώρες όπως είναι εκεί το Θιβέτ, η Μπούρμα, οι οποίες βρίσκονται, έχουν καλές σχέσεις με την Ινδία, αυτό δεν ευνοεί καθόλου την Κίνα. Η Κίνα λοιπόν βλέπει την Ινδία αυτή τη στιγμή ως ένα από τους μεγαλύτερους εχθρούς και αντιπάλους. Και μάλιστα να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε σε τι σημείο βρίσκεται. Όταν βρισκόμουν στο Τζαϊπούρ, στα σύνορα με το Πακιστάν, υπήρχαν προβλήματα με τα ιερά ζώα που έχουν οι Κινέζοι αγγελάδες. Κάποια στιγμή θα σας φανεί ασίω, κάποιες αγγελάδες περνάγανε, επειδή δεν υπήρχαν τίποτα σύνορα, ούτε φράκτες, περνάγανε από την πλευρά των πακιστανικών εδαφών και οι Πακιστανοί τις εκτελούσαν τις αγκελάδες. Με αποτέλεσμα να βλέπουν οι Ινδοί ότι το ιερό ζώο τους βρισκόταν σε κατάσταση εξόντωσης από τους Πακιστανούς. Αυτό δημιούργησε ένταση μεταξύ των Ινδών και των Πακιστανών λόγω των αγκελάδων που περνάγανε τα πακιστανικά σύνορα για προφανώς για να φάνε και γυρίζανε κάποια στιγμή πίσω. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι, δηλαδή οι στρατιώτες, οι οποίοι ερχόντουσαν σε ένταση μεταξύ στα σύνορα, ακόμα και τα ζώα δημιουργούσαν, οι αγκελάδοι δημιουργούσαν ένταση. Φανταστείτε λοιπόν ότι το μίσος μεταξύ των Κινέζων και των Ινδών είναι σε αφάνταστο σημείο. Λοιπόν, οι Ινδοί βρήκαν μια χρυσή ευκαιρία με τους Πακιστανούς και με τους Τούρκους να δημιουργήσουν όσο περισσότερα εμπόδια μπορούν στην Ινδία. Τώρα, όσον αφορά το δρόμο του μεταξύ, θα παρατηρήσατε ότι μια χώρα ευρωπαϊκή, η Ιταλία, σταδιακά αποφασίζει να σταματήσει τη συνεργασία του δρόμου του μεταξύ με τους Κινέζους. Ήταν το τέλος του δρόμου του μεταξύ στην Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν αυτή τη στιγμή αποσύρεται από αυτό το project. Και είναι ένα μεγάλο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών κτύπημα για τους Κινέζους. Λοιπόν, οι Κινέζοι χρησιμοποιούν ως soft power το project αυτό για να διεισδούν στις χώρες τους, να καταφέρουν να χρηματοδοτούν όσο περισσότερα project μπορούν. Εάν βρουν χώρες οι οποίες είναι οικονομικά, θα έλεγα, αδύνατες, όπως το κάνουν πάρα πολύ, επιτυχημένα στην Αφρική, διεισδύουν σε αφρικανικές χώρες όπου μπορούν και βλέπουν χώρες που έχουν χρεοκοπημένες οικονομίες, μπαίνουν μέσα, τους δημιουργούν διάφορα project. Βέβαια εκεί τι κάνουνε, υποθηκεύουν το μέλλον των κρατών αυτών για αρκετά χρόνια, εντός εισαγωγικών προσπαθούν να διοικήσουν ως έναν τρόπο να επηρεάσουν και τις κυβερνήσεις υπό την εποπτεία τους, και αυτό που κάνουνε, το οποίο είναι σημαντικό να πω, διεισδύουνε και στα κέντρα εκπαίδευσης. Πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, καταφέρουν να δημιουργούν δικές τους σχολές. Απλώς να σας τονίσω ότι πρόσφατα, για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό μοντέλο, το χρησιμοποιούν ως μοντέλο για να διεισδύσουν πολιτικά και μάλιστα σε πολλές επιστημονικές κοινότητες, και να το χρησιμοποιήσουν ώστε να αποδυναμώσουν όσο μπορούν τις χώρες αυτές. Λοιπόν, απλώς στην Τανζανία σήμερα η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα σχολείο πώς να δημιουργεί απολυταρχικούς ηγέτες. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω, μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, πώς εκπαιδεύει δηλαδή στην Τανζανία αφρικανικούς ηγέτες, πώς να είναι
όχι δικτάτορες, δηλαδή θα έλεγα αυτό που λένε στα αγγλικά authoritarian, δηλαδή απολυταρχική. Φανταστείτε λοιπόν σε ποιο σημείο έχουν περάσει, γιατί μην ξεχνάμε ποτέ αυτός ο δρόμος του μεταξύ, το οικονομικό μοντέλο που διηγούν, έτσι όπως είπα και οικονομικά και κυρίως στον εκπαιδευτικό τομέα με τα Ινστιτούτα Confucius που έχει και η Ελλάδα και είναι δούρη ήπη για τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ευρωπαϊκά, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι ένα σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς. Αυτό το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία η Κίνα. Μπορεί να φαίνεται ότι το Kentucky Fried Chicken ήταν εκεί ή κάποια άλλα δυτικές επιχειρήσεις είναι εκεί, αλλά ο τρόπος που λειτουργούν είναι άκρως απολυταρχικός, υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε όλα και σε όλους και όλοι οι Κινέζοι οι οποίοι βρίσκονται εντός της επικράτειας και εκτός, λοιπόν, βρίσκονται επί μία, θα έλεγα, όσο και να σας φανεί δύσκολο αυτό, σε μία διακριτική επιτήρηση από αυτούς. Άρα είναι ένα κομμουνιστικό καθεστώς η Κίνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και βλέπετε ότι έχει απέναντί της τη μεγαλύτερη δημοκρατική χώρα που λέγεται Ινδία, έτσι, την οποία τη θεωρεί μεγάλη απειλή για την ανάπτυξή της. Και εκεί βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν η Ινδία να είναι περισσότερο φιλική προς τη Δύση και να είναι και περισσότερο φιλική προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ινδία αρχίζουν και βλέπουν ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σημαντικός παράγοντας για τους. Αυτό νομίζω κύριε Νομική ότι αποτυπώθηκε και στην τελευταία σύνοδο των G20 που δεν προσήλθε ο Κινέζος πρόεδρος και πιθανόν ήθελε να αποφύγει και τον ειδό πρωθυπουργό και τον Αμερικανό. Έτσι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, μεν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας, γιατί γίνεται μεγάλη εξαγωγή πετρελαίων φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς αυτούς, αλλά εν τούτης η Ινδία αυτή τη στιγμή έχει και εκλογές συντόμως, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, νομίζω του χρόνου έχουν εκλογές. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο κύριος Μόντις πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει εμάς, την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό τον γίγαντα που λέγεται Ινδία. Αυτό που θέλω να πω και το είπα όσο πιο διακριτικά μπορούσα και ευγενικά, είναι ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει να αντιληφθεί ότι έχει απέναντί της ένα γίγαντα, 1,5 δις, οι οποίοι εάν ουσιαστικά υλοποιήσουν το 1/3 από αυτά που υπογράφουμε ή θα υπογράψουμε, φανταστείτε σε τι κατάσταση μπορεί να βρεθεί η ελληνική οικονομία. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται από την Ελλάδα, και το είδα ως προς ένα σημείο, είναι ότι πρέπει να έχουμε μια στρατηγική βάθους με αυτούς. Θα πρέπει να τους πούμε ξεκάθαρα ως δημόσιος τομέας τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για σας, τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς σε σας και τι μπορεί να κάνετε εσείς για μας. Πρέπει να είναι win-win. Και αυτό επειδή εγώ κινούμαι, το Ινστιτούτο είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, ότι κάθε φορά που πήγαινα στην Ινδία πήγαινα εκεί οργανωμένος, είχα τη δική μου μεθοδολογία. Τους άφηνα πάντοτε ένα έγγραφο και τους λέω εγώ ως Ινστιτούτο μπορώ να κάνω 1, 2, 3 πράγματα σε αυτό το χρονικό ορίζοντα. Εσείς από την πλευρά σας τι μπορεί να κάνετε. Αυτό τους ικανοποιούσε γιατί αυτοί έχουν μάθει το αγγλοσαξονικό πρότυπο λόγω ότι ήταν και απικία των Βρετανών. Τους άρεσε να ξέρουν τι κάνεις εσύ και τι κάνω εγώ. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιληφθεί η ελληνική δημόσια διοίκηση και όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις ή οι αξιωματούχοι να μην υπάρχει κενό. Ωραία. Μεταξύ τους. Κύριε Νομιέ, αυτά όλα που λέτε από το στόμα σας και στο αυτή της ελληνικής διπλωματίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub για την ανάλυση σας. Γεια σας. Και εγώ προμοίως που μου δώσατε την ευκαιρία και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.